are going to run. Και φυσικά ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τρέξιμο. Τι άλλο φυσικά, όπως κάθε εβδομάδα. Έχουμε το μικρό μας ένθετο για το αγαπημένο μας σπορ. Και αν δεν είναι ακόμα το αγαπημένο μας, πρέπει να γίνει, γιατί μόνο καλό θα κάνουμε στην υγεία μας. Παρ' όλα αυτά, έχουν σιγά σιγά να εμφανίζονται κάποιοι αγώνες που πρόκειται να γίνουν. Συγκεκριμένα, θα σας πω ότι την Κυριακή 25 Απριλίου, ο Σύλλογος Δρομέων Νοτίων Προαστίων, ο Ευκλής, διοργανώνει τον Αγώνα Βουνού, τον πρώτο ημιτός μάραθον στο Νότιο Ημιτό, μήκος 44 χιλιόμετρων και θετικής υψομετρικής 2.400 μέτρων. Ο αγώνας αποτελείται από 50% μονοπάτια και 50% δρόμο βουνού και απευθύνεται φυσικά σε έμπειρους δρομείς βουνού. Διεξάγεται στο Νότιο Ημιτό και καλύπτει μια περιοχή φυσικού κάλους πάνω από τους δήμους του Ελληνικού, της Αργυρούπολης, της Γλυφάδας, της Βούλας, της Βάρης, της Βουλιαγμένης, του Κοροπίου, της Ηλιούπολης και του Βύρωνα. Σχεδόν όλους τους δήμους που περιτριγυρίζουν αυτό το υπέροχο βουνό, το παρεξηγημένο βουνό που κάποτε νομίζαμε ότι είναι μόνο κεραίες εκεί, τίποτα άλλο. Και όμως δεν έχει μόνο κεραίες, έχει πάρα πολλά πράγματα να ανακαλύψεις αυτό το βουνό και πρέπει να το προστατεύουμε όλοι μας. Την προηγούμενη εβδομάδα σας είχα πει για τα σκαλάκια, θα σας πω και για αυτή, γιατί ένα από τα πιο διάσημα και πλέον απαιτητικά μονοπάτια της Πάρνηθας, αν μπορείς να το πεις μονοπάτι αυτό, είναι τα σκαλάκια τα οποία ενώνουν τη γη με τον ουρανό. Ξεκινάει από το πάρκινγκ του Μοπαρνές και καταλήγει στο καζίνο της Πάρνηθας. Σχεδόν κάθετο είναι. Πρόκειται για μια συνεχόμενη χωμάτινη σκάλα μήκους 1,8 χιλιόμετρων και θετικής υψομετρικής διαφοράς 450. Μέσα σε ένα εκπληκτικό δάσος με θέα όλη την Αθήνα, εδώ λοιπόν θα χτυπήσει η καρδιά του Red Bull σκαλάκια και μαζί και οι καρδιές όλων των συμμετοχόντων σε ένα μοναδικό virtual και physical αγώνα ορεινού τρεξίματος. Και όλο αυτό γιατί μέχρι τις 28 του Μάρτη, ναι, προλαβαίνετε, πάτε και τρέχετε μόνοι σας τη συγκεκριμένη διαδρομή, καταγράφετε το χρόνο σας σε ένα ρολόι μέσα από τις γνωστές εφαρμογές Strava, Garmin, Connect κτλ. Και στη συνέχεια στέλνετε το link της προσπάθειάς σας μαζί με τα στοιχεία σας στο site της Red Bull σκαλάκια. Οι καλύτερες 30 επιδόσεις, οι 30 καλύτεροι χρόνοι δηλαδή, θα προκριθούν στην τελική φάση σε φυσικό event που θα διεξαχθεί στην ίδια διαδρομή στις 3 το Απρίλιο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και μπορείς να συμμετέχεις όσες φορές επιθυμείς. Ο μεγάλος νικητής θα κερδίσει και ένα ταξίδι στο Red Bull 400 της Σλοβενίας που γίνεται στις 11 Σεπτέμβρη του 2021. Βέβαια, όλα αυτά κορονοϊού επιτρέποντος που λέμε κάθε φορά. Γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε, πληροφορούμαστε μάλιστα ότι θα υπάρχει κόφτης στο μήνυμα 6 που στέλνουμε για άθληση ή για βόλτα το σκύλο, ότι θα μπορούμε να στέλνουμε μόνο μέχρι 2 μηνύματα την ημέρα. Και το δυσάρεστο που ακούω, που πραγματικά δεν ξέρω, δεν μπορώ να το δεχτώ σε καμία περίπτωση, είναι ότι για την άθληση θα πρέπει να κινείσαι σε μια ακτίνα 5 χιλιόμετρων από την οικία σου. Αυτό θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι κολυμβητές, θέλουν να πάνε να κολυμπήσουν, ας πούμε, κάπου, ή υπάρχουν άνθρωποι που είναι ορεινοί και θέλουν να πάνε στο βουνό. Και τώρα, αν σε περιορίζει να αθληθείς μόνο 5 χιλιόμετρα γύρω από το σπίτι σου, σου χαλάει τη μοναδική διέξοδο, ίσως, που μπορεί να έχεις αυτή την περίοδο. Με όλη αυτή την κατάσταση, την ψυχολογική επιβάρηση που έχουμε οι άνθρωποι, να μπορούμε να αθληθούμε σε ένα πιο φυσικό περιβάλλον από το αστικό, του τσιμέντου και της πόλης. Με λίγα λόγια, παιδιά, σκεφτείτε πριν πάρετε την οποιαδήποτε απόφαση. Εμείς θα συνεχίσουμε να τρέχουμε long train running για τη συνέχεια από τις αγαπημένες Bananarama. Κατά τη δική έτσι.